Σε κατάσταση επιφυλακής, ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη και αυξημένης προσοχής οι πολίτες οφείλουν να παραμείνουν, καθώς το νησί θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο κλειό της κακοκαιρίας Μπάρμπαρα και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν συνεχίζεται όλη αυτή η κακοκαιρία όπως είχαμε προειδεάσει μέχρι και την Τετάρτη το πρωί. Θα δούμε ίσως κάτι την Τετάρτη, αλλά είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε. Οι χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νησιού που συνεχίστηκαν δεν προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι θυελώδεις βοριάδες που αγγίζουν τα 8 μποφόρ διατηρήθηκαν όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σταδιακή κάμψη αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές πέφτει κάτω από τους 0 βαθμούς, ενώ οι μέγιστες δεν ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου. Σε μονοψήφια νούμερα κυμαίνεται η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές του νησιού, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιοχές βόρεια και νότια της Κρήτης, όπου ο υδράργυρος αγγίζει με τα βία στους 10 βαθμούς, καταρρύπτοντας πανελλαδικό ρεκόρ. Ναι, μεν θα συνεχίζουμε να είμαστε σε αυτή τη ζώνη δράσης των καιρικών φαινομένων, δράσης εννοώντας ότι θα έχουμε φαινόμενα, αλλά θα αποκτήσουν περιοδικότητα και δεν φαίνεται να είναι πλέον αυτή η πυκνότητα του χιονιού που θα περιμένουμε απόψε, τουλάχιστον από αύριο το μεσημέρι και μετά. Κάπως θα γλυκάνει, θα λέγαμε, αυτός ο χιονιάς. Ενδεικτικά, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκαν στη Σαμαριά μείον 4, στα Νόγια μείον 1, στο Τζερμιάδο και τα Σφακιά 0, στον Κακόπετρο Χανίων 1, στο Φουρφουρά 1, στο Μεταξοχώρι 2, στο Σπύλι 2 και στην Κάνδανο 2 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη, το σκηνικό του καιρού αναμένεται παρόμοιο, ενδεχομένως ελάχιστα πιο ήπιο. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχίζονται στα ορεινά, ενώ οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Στις νότιες περιοχές του νησιού, ο υδράργυρος ενδεχομένως να σκαρφαλώσει στους 12 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα μεταφέρεται προς τα ανατολικά, με χιονοπτώσεις πάνω από τα 600 έως 800 μέτρα. Απλά δείχνει να κάνει μια κατάβαση, λίγο ψυχρότερο το ρεύμα, αλλά τι έχει γίνει. Ουσιαστικά αυτή η κατάσταση απομυζά, δηλαδή παίρνει όλη την υγρασία της ατμόσφαιρας χωρίς να υπάρχει κάποια άλλου είδους τροφοδότηση, με αποτέλεσμα και να θέλει να κάνει κάτι την Τετάρτη, εντάξει μπορεί να το κάνει, αλλά θα το κάνει σε πολύ μικρό βαθμό ώστε να μην δούμε ανησυχία. Απλά ίσως μια μικρή παράταση σε κάποια φαινόμενα, δεν σας κρύβω, προς την Ανατολική Κρήτη. Τα βλέπουμε, αλλά στα ίδια υψόμετρα, σχεδόν δηλαδή στα ίδια υψόμετρα, στις ίδιες περιοχές, μπορεί κάτι να δώσει. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.